Γεια χαρά σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ένα καινούριο επεισόδιο στο κανάλι Clicky Rider Motovlog, ένα διαφορετικό επεισόδιο, ένα επεισόδιο στο οποίο θα σας μιλήσω για τα θέλω και για τα μπορώ. Τα μοτοσυκλατιστικά, έτσι. Τις μηχανές που θέλω και τις μηχανές που μπορώ να αποκτήσω. Πιο παλιά τα πράγματα ήταν ομολογουμένως λίγο πιο απλά. Οι μηχανές, οι τύποι των μηχανών ήταν έτσι λιγότερες, οι προτάσεις αγοράς ήταν λιγότερες. Με αποτέλεσμα, όταν θέλαμε μια μηχανή να κάνουμε διάφορες δουλειές, παίρναμε μία και τα κάναμε όλα. Τώρα, βέβαια, στην εποχή μας με τόσους πολλούς τύπους, με τόσες πολλές προτάσεις, λιγάκι κάπου μπερδευόμαστε και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι. Όπου ενώ μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με μία μηχανή, θέλουμε και μία για το κέντρο και μία για το παραέξω και μία για το από εδώ και μία για από εκεί και εκεί κάπου τώρα χάνε την μπάλα. Και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν έχει κάποιος μία μηχανή, πέρα από το κόστος της απόκτησης, έχει και το κόστος κτίσης και συντήρησης και προφανώς και το κόστος της καθημερινότητας, της βόλτες του και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν έχει νόημα να πας να ξυλωθείς να αγοράσεις μια μηχανή και την έχεις παρκαρισμένη. Γιατί δεν έχεις λεφτά να πας μια βόλτα. Η αλήθεια είναι ότι στη διαδικασία αυτή, ανάμεσα θέλω και τι μπορώ να κάνω, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Αν υπήρχε κάποιος κανόνας, θα τον είχαμε γράψει, θα τον είχαμε πει, θα τον είχαμε διατυπώσει πάρα πολύ από εμάς. Πολλές φορές τα μπορώ μας εξαρτώνται από τις υποχρεώσεις μας, από τις δουλειές μας, από τις οικογένειές μας, από τα εισοδήματά μας. Δηλαδή, για μένα μου αρέσουν 35 μηχανές, αλλά τα εισοδήματά μου δεν μπορούν να τις υποστηρίξουν. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα έγινε ακόμη πιο. Μπήκε ακόμη περισσότερο μέσα στο μυαλό μου, γιατί καθώς οδηγάω τις διάφορες μηχανές τώρα που σας παρουσιάζω, με ρωτάνε διάφοροι φίλοι μου, θα την αγοράζεις. Ρε παιδιά, αν μπορούσα, θα είχα αγοράσει παραπάνω από μία μηχανή. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος χρυσός κανόνας στο πάντρεμα ανάμεσα θέλω και μπορώ. Αυτό που υπάρχει είναι πάντα μια αναζήτηση δικιά μας, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και αν κάποιος από εσάς έχει βρει το ιδανικό πάντρεμα ανάμεσα στα θέλω και στα μπορώ, θα ήθελα πάρα πολύ να το γράψει από κάτω στο σχολιασμό, να δω πώς τα έχει καταφέρει. Ο καθένας μας σίγουρα έχει το δικό του τρόπο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να φοράτε τον εξοπλισμό σας, να απολαμβάνετε τη μηχανή σας, να απολαμβάνετε τον εαυτό σας πάνω στη μηχανή σας και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας. Γεια χαρά σε όλους!